Στην πλήρη, η τέλεια καύση, το δαχτυλίδι της συσκευής, είναι ρυθμισμένο ώστε η καύση να γίνει με επαρκή ποσότητα οξυγόνου. Στο πείραμά μας θα ανιχνεύσουμε την ύπαρξη διοξιδίου του άνθρακα, την ύπαρξη καπνιάς, δηλαδή εθάλης, και την ύπαρξη υδρατμών στα καυσαέρια του βουτανίου. Συλλέγουμε τα καυσαέρια και παρατηρούμε την παρουσία υδρατμών, δηλαδή νερό στο εσωτερικό της κονικής φιάλης. Επίσης, στην πλήρη καύση δεν παρατηρούμε μαύρα ίχνη καπνιάς ή εθάλης στο πιάτο πορσελάνης. Τέλος, παγιδεύουμε με τη βοήθεια τάπας καυσαέρια στο εσωτερικό μιας κονικής φιάλης. Με προσθήκη διαυγούς διαλύματος ασβεστόνερου, δηλαδή υδροξιδίου του ασβεστίου, σχηματίζεται δυσδιάλυτο ανθρακικό ασβέστιο. Αυτό σημαίνει ότι τα καυσαέρια περιέχουν διοξίδιο του άνθρακα. Βλέπουμε την αντίδραση που περιγράφει το φαινόμενο της πλήρους καύσης του βουτανίου. Το νερό προέκυψε από την ένωση του υδρογόνου που περιέχεται στο βουτάνιο με το οξυγόνο του αέρα. Το διοξείδιο του άνθρακα προέκυψε από την ένωση του άνθρακα που περιέχεται στο βουτάνιο επίσης με το οξυγόνο του αέρα. Ρυθμίζουμε το δαχτυλίδι της συσκευής ώστε η καύση να γίνει με ανεπαρκή ποσότητα οξυγόνου. Στο πείραμα αυτό θα ανιχνεύσουμε την ύπαρξη υδρατμών και την ύπαρξη καπνιάς, δηλαδή εθάλη στα καυσαέρια του βουτανίου. Συλλέγουμε τα καυσαέρια και παρατηρούμε την παρουσία υδρατμών, δηλαδή νερού στο εσωτερικό της κονικής φιάλης. Στην ατελή καύση παρατηρούμε έντονα μαύρα ίχνη καπνιάς ή εθάλη στο πιάτο πορσελάνης. Βλέπουμε την πιθανή αντίδραση που περιγράφει το φαινόμενο της ατελούς καύσης του βουτανίου. Λόγω της έλλειψης οξυγόνου στην περίπτωση της ατελούς καύσης, τα προϊόντα της καύσης ποικίλουν. Το νερό προέκυψε από την ένωση του υδρογόνου που περιέχεται στο βουτάνιο με το οξυγόνο του αέρα. Κατά την ατελή καύση, ο άνθρακας του βουτανίου μπορεί να δώσει προϊόντα όπως μονοξίδιο του άνθρακα, εθάλη και άλλα. Το μαύρισμα που εμφανίζεται πολλές φορές στις κεφαλές της κουζίνας υγραερίου και στα μαγειρικά σχέδια οφείλεται κυρίως στον άνθρακα που προκύπτει από την ατελή καύση του αερίου καυσίμου. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να καθαρίσουμε τις κεφαλές ώστε να γίνει σωστή μίξη του καυσίμου με το οξυγόνο του αέρα και η καύση να είναι πλήρης. Μια άλλη περίπτωση ατελούς καύσης υδρογοναθράκων είναι η καπνιά των εξατμίσεων μερικών αυτοκινήτων που καίνε βενζίνη ή πετρέλαιο και οι κινητήρες τους δεν είναι σωστά ρυθμισμένοι.